καλησπέρα σε όλους. Μετά από την εξαιρετική παρουσίαση του κ. Κεφαλογιάννη για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από την Intellectica, ειδικό content για το Fortune Greece, ξεκινάμε ευθύς αμέσως μια συζήτηση για την ανάπτυξη. Και νομίζω ότι δεν μπορούσε να υπάρχει πιο ενδιαφέρουσα σύνθεση του πάνελ. Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κ. Χρήστο Δήμα, ο οποίος μάλιστα είναι και τέος Υφυπουργός Ανάπτυξης, άρα έχουμε και μια σκυταλοδρομία live σήμερα εδώ. Τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και Διακυβέρνησης, επίσης ένα υπουργείο που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα και νευραλική θέση, και τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, ο οποίος πιάνει τη σκυτάλη ως Υφυπουργός Ανάπτυξης, και από τον ιδιωτικό τομέα, τον κύριο Όμηρο Σαρίκα, founder και επικεφαλής CEO της Brook Street από το Λονδίνο. Κύριε Δήμα, ξεκινάω με εσάς με μία πάσα, θα έλεγα, να δούμε αν αυτό το μεγάλο στοίχημα της συνέχειας που προσπαθούμε να πετύχουμε στην Ελλάδα μπορεί επιτέλους να είναι το case αυτό. Να μας πείτε λίγο πώς παραδώσατε τη σκυτάλη στο κύριο Σενετάκη και τις προοπτικές από εκεί που το αφήσατε. Ωραία. Αρχικά να προσθέσω ότι είναι κοινή ομολογία όλων εδώ ότι είχε γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά όλο το προηγούμενο διάστημα στο χαρτοφυλάκιό σας και εξού και το μεγάλο call, μεγάλη πίεση για συνέχεια με τον ίδιο και μεγαλύτερο δυναμισμό. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μιας και ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο Μάξιμος Σενετάκης είναι Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία. Και αυτό το λέω επειδή τον γνωρίζω πάνω από 10 χρόνια, ξέρω την αφοσίωσή του να βρίσκει λύσεις σε προβλήματα, την αγάπη του για την πολιτική και την επιστήμη του. Άρα είμαι βέβαιος ότι θα είναι πραγματικά περίφημος στην θέση που τον έχει εμπιστευτεί ο Πρωθυπουργός. Πολύ σύντομα, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους που είχαμε τα περασμένα 4 χρόνια στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ήταν να αυξήσουμε τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Για ποιο λόγο είναι αυτός κεντρικός στόχος? Είναι διότι η επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη δημιουργεί νέες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Εάν θέλουμε να κρατήσουμε τους ταλαντούχους επιχειρηματίες και τους επιστήμονές μας στη χώρα, είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη. Εάν θέλουμε να αρχίσουμε να προσελκύουμε ακόμα περισσότερους Έλληνες να επιστρέψουν πίσω στη χώρα, είναι απολύτως απαραίτητο. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος, διότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε πως από το 2021 στο 2022 είχαμε αύξηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης κατά 16,6%. Έχουμε φτάσει τώρα στο 1,5% του ΑΕΠ ως ποσοστό επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη. Βέβαια, μέχρι να φτάσουμε στο στόχο του 3% έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Όμως, ανεβήκαμε και αρκετές θέσεις στην κατάταξη στην ευρωπαϊκή λίστα. Και για να μην μονοπωλώ τη συζήτηση, να πω ότι οι κεντρικοί στόχοι αυτοί μπόρεσαν να τους πετύχουμε με συγκεκριμένες πολιτικές, όπως η αύξηση των υπερεκτώσεων δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, τα φορολογικά κίνητρα δηλαδή, από το 130% που ήταν στο 200%, που είναι το πιο ανταγωνιστικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαντικές δράσεις ΕΣΠΑ, όπως οι δράσεις για τους συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας, τα λεγόμενα innovation clusters, ή για τα κέντρα ικανοτήτων, τα λεγόμενα competence centers, το Elevate Greece, τα κίνητρα για τους επενδυτικούς αγγέλους, το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τους τεχνοβλαστούς, τις spin-off εταιρείες. Δεν θα σας αφήσω άλλο να μπείτε στο νέο πλαίσιο, το οποίο καλύπτει ο κύριος Σενετάκης. Υπάρχει μία συμβουλή, προτροπή, για να δώσετε τη σκυτάλη και on stage εδώ προς τον κύριο Σενετάκη. Ο κύριος Σενετάκης ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει και όπως είπα είναι άνθρωπος που πραγματικά έχει και την αγάπη και τη γνώση και την εμπειρία, άρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται συμβουλές από μένα. Κύριε Σενετάκη, με αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης περνάω σε εσάς ευθύς αμέσως. Να πω ότι και εγώ σας γνωρίζω πολλά χρόνια και ακριβώς τα όσα είπε ο κύριος Δήμα συμπυκνώνουν την ίδια εικόνα που έχω και εγώ. Και θέλω να μας πείτε λίγο. Τι παραλαμβάνετε? Δηλαδή, ένα οικοσύστημα το οποίο το παρακολουθούμε χρόνια στην Ελλάδα έχει διαγράψει κάποια χιλιόμετρα. Πού είναι σήμερα αυτό το τεχνολογικό, νεοφιές, δυναμικό οικοσύστημα που, όπως σωστά είπε ο κύριος Δήμας, δείχνει να γεννά πολλές και σημαντικές ευκαιρίες ακόμα και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας και ούτω καθεξής. Καταρχάς, να πω κάτι σαν ένα σχόλιο έτσι, για την νοοτροπία
μας εδώ τον πολιτικό μου βλέπετε στο πάνελ. Λέμε όλοι γνωριζόμαστε 10 χρόνια γιατί εκλεγήκαμε το 2012 εγώ και ο Χρήστος, αλλά και ο Κώστας έμπαινε εκείνη την περίοδο στην πολιτική από άλλο πόστο. Νομίζω τότε είχε εκλεγεί πρόεδρος της νεολαίας στο Λαϊκό Κόμμα, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και άρα αυτό δείχνει μια νοοτροπία, διότι τότε θυμίζω ήταν τα μνημόνια και όλοι έφευγαν από την πολιτική. Εμείς μπαίναμε και τολμούσαμε να δούμε λίγο διαφορετικά το τοπίο. Αυτό το οποίο κατάφερε την προηγούμενη τετραετία το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Χρήστος ο Δήμας ήταν να οριοθετήσει το πλαίσιο των start-up. Κατάφερε μέσω του Elevate Greece να έχουμε έναν ορισμό επιτέλους και να ξέρουμε γιατί μιλάμε, διότι όταν υπήρχε η ανάγκη να χρηματοδοτηθούν οι start-up και να ενισχυθούν τότε στα χρόνια της πανδημίας, δεν ξέραμε πού να τις βρούμε. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε πια τη βάση και ξέρουμε το οικοσύστημα πολύ καλά, μπορούμε πάνω σε αυτό και να συνδιαλεγούμε, να δούμε τα προβλήματα, τα οποία λύθηκαν με τους νόμους τους οποίους έφερε, γιατί υπήρχε επικοινωνία και έτσι μπορούσαμε να χαρτογραφήσουμε τα προβλήματα και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να βρούμε και άλλες λύσεις αφού αναπτύσσεται αυτό το οικοσύστημα. Αν βάζαμε ένα νούμερο πάνω σε αυτό. Ναι, να πω ακριβώς ότι από το 2015 για το so-called startup τότε μέχρι σήμερα η αποτίμηση ξεκίνησε να είναι στα 250 εκατομμύρια τότε το 2015 και σήμερα έχουμε φτάσει σε μια αποτίμηση των 10 δις. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πια μια πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα και αυτό ακριβώς το νούμερο είναι και απόδειξη ότι στην προσπάθεια που κάνουμε για οικονομική ανάπτυξη ο λόγος, το χρήμα που επενδύεται σε αυτές τις εταιρείες έχει εκθετική αύξηση και μπορεί να βοηθήσει πολύ σημαντικά στους δείκτες της ανάπτυξης. Αυτό που καλούμαστε εμείς τώρα σε συνέχεια είναι να περάσουμε να μιλήσουμε για το Elevate, αφού επικεντρωθήκαμε στη startup, στην δεύτερη φάση, τη δεύτερη πρόκληση που έχει, το οποίο είναι να αποτελέσει μια πύλη εισόδου σε σημείο συνέβρεσης, σε σημείο συνάντησης, μην μπερδευτούμε κιόλας, των εγχώριων και ξένων κεφαλαίων και βεβαίως ένα πεδίο δημιουργικής αλληλεπίδρασης των startup μεταξύ τους, γιατί η δικτύωση και η μεταφορά γνώσης σε αυτό το οικοσύστημα είναι πάρα πολύ σημαντική. Κύριε Σενετάκη, να βάλουμε μια νοτελεία εδώ για να περάσουμε στο game changing επόμενο μετασχηματισμό, που είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, όπου πάλι ο κύριος Κυρανάκης μπαίνει σε ένα υπουργείο όπου θα έλεγα το κοινό αίσθημα στο δωμάτιο είναι ότι έγινε πολύ σημαντικό έργο και ένα σημαντικό catch-up game, αλλά και πρωτοπορίες στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μάλιστα, ο προκάτοχος, ο κύριος Πυρακάκης, έλεγε ότι είναι ακριβώς μετρημένες οι διαδικασίες που μπορούν να γίνουν και μας είχε δώσει μια αίσθηση ότι υπάρχει ακόμα πάρα πολύ δουλειά να γίνει, περίπου άλλες 4 φορές το έργο. Έχετε κάποιες ψηφιοποιήσεις σε προτεραιοποίηση, το έργο αυτό συνεχίζεται με τον ίδιο δυναμισμό, παραλάβατε, ας το πούμε, ένα ξεκάθαρο μύτο, όπως τον έλεγε, τον οποίο θα μπορέσετε να συνεχίσετε να ξετυλίγετε, να είμαστε αισιόδοξοι. Καταρχάς, η σκητάλη που έχουμε παραλάβει, όπως θα το είπατε, είναι πολύ βαριά. Το έργο που έχει γίνει σε επίπεδο ψηφιοποίησης στη χώρα από τον κύριο Πυρακάκη και τους υφυπουργούς του, δεν είναι προκατοχός μου, εγώ είμαι υφυπουργός, έτσι, υφυπουργός ο κ. Παπαστεργίου. Οπότε, η βασική μας προτεραιότητα με τον Δημήτρη, τον Παπαστεργίου, είναι να συνεχίσουμε την εξαιρετική δουλειά που ξεκίνησε τα προηγούμενα 4 χρόνια και να γνωρίζουμε καλά ότι ο πύχης είναι πολύ ψηλά. Η βασική διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι πλέον έχουμε μπει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, λοιπόν, όλος αυτός ο θησαυρός, ο οποίος μπήκε στα δεδομένα που συλλέγουν οι ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες φτάνουν σιγά-σιγά τις 1.700. Υπενθυμίζω, το 19 ξεκινήσαμε με 1.500. Τον Ιανουάριο είχαμε ξεκινήσει με 500. Τον Ιανουάριο του 2023 ήταν 1.400, τώρα είναι περίπου 1.700 και συνεχίζουμε. Προφανώς, οι προτεραιότητες πλέον κεντρικά για την κυβέρνηση είναι η δικαιοσύνη, είναι η υγεία, είναι μεταβιβάσεις ακινήτων. Άρα, η ψηφιοποίηση αυτού του τρεις τομείς αποτελούν στρατηγικές επιλογές
για μας και προφανώς είναι πολύ πιο δύσκολα project από το να κάνεις, ας πούμε, μια απλή εφαρμογή η οποία συλλέγει απλά δεδομένα. Άρα αυτά είναι και τα μεγάλα έργα σταθμή που φωτογραφίσατε τώρα. Τα μεγάλα στοιχήματα της τετραετίας είναι και ίσως τα πιο δύσκολα κομμάτια. Τα μεγάλα στοιχήματα είναι η δικαιοσύνη, είναι η υγεία, είναι η μεταβιβάσεις ακινήτων. Έχει ήδη ξεκινήσει η δουλειά σε αυτούς τους τρεις τομείς. Έρχομαι όμως στο πρώτο κομμάτι που σας ανέφερα για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο θησαυρός των δεδομένων, και γιατί λέω θησαυρός, κάθε εφαρμογή η οποία οδηγεί τον πολίτη να συναλλαχθεί με το δημόσιο ψηφιακά, επιτρέπει σε ένα ευρύτερο σύνολο δεδομένων να παράξει συμπεράσματα. Άρα λοιπόν, ο μύτος, παράδειγμα που αναφέρατε, έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 2.500 διαδικασίες, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες με έναν πάρα πολύ φιλικό για το διαδίκτυο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι με βάση αυτή τη βάση, με αυτή τη βάση δεδομένων, με αυτή τη βάση γνώσης, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αντίστοιχο ChatGPT για το ελληνικό δημόσιο. Να επιτρέψουμε στον πολίτη και στην επιχείρηση να συνομιλεί με ένα ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης και να βγάζει άκρη, να γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματά του, να γνωρίζει πού θα βρει αυτό που ψάχνει ψηφιακά, να μπορεί να συνδυάζει πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικές διαδικασίες του δημοσίου, αλλά το AI θα καταλαβαίνει πώς να τον κατευθύνει. Και άρα λοιπόν ευελπιστούμε σε 10 μέρες από σήμερα που θα ανακοινωθεί αυτό το εργαλείο η Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα παρουσιάσει, θα παρουσιάσει το πρώτο AI chatbot για κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σε 10 μέρες θα έχουμε αυτή την πρωτιά. Ελπίζουμε, αν δεν μας προλάβει άλλος. Τι να πω, πραγματικά είναι... Και δεύτερη, όπως... να είμαστε καλά θα είναι. όπως κύριε Σενετάκη, το νούμερο που είπατε εσείς, μακάρι και το ελληνικό νεοφιέστικο σύστημα να κάνει άλλο ένα 40 επί, γιατί αυτό ήταν που μας είπατε, 40 φορές μεγάλωσε από ό,τι φαίνεται τα νούμερα. Κύριε Σαρίκα, βλέπω ότι με κοιτάτε, γιατί έχετε πολλά πάνω στο AI, αλλά από τη στιγμή που θα χρειαστεί να μιλήσουμε στα αγγλικά, θα το κάνουμε στο τέλος για να βγει σωστά η ροή. Γυρίζω σε εσάς, κύριε Δήμα, και θέλω να εστιάσουμε στο εξής. Τελευταία μιλάτε πολύ για την πολιτιστική διπλωματία. Και το Υπουργείο σας, στο μυαλό του κόσμου, συνήθως δεν είχε τόσο έντονο τον οικονομικό άξονα. Καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχουν και ισχυρές οικονομικές προοπτικές πίσω από αυτή την πρωτοβουλία και θα ήθελα λίγο να τις φωτίσουμε εδώ στο stage του CEO Initiative. Να πω πολύ σύντομα ότι η Ελλάδα στον τομέα του πολιτισμού είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη. Είμαστε όμως παγκόσμια υπερδύναμη κυρίως λόγω της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, λόγω του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αυτό το οποίο δεν έχουμε αξιοποιήσει στο βαθμό που μπορούμε είναι ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός. Και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, άρα τις θεατρικές παραστάσεις, την μουσική, τον χορό, την δημιουργική βιομηχανία, τους σκηνοθέτες, τους ηθοποιούς, αλλά και το ελληνικό βιβλίο. Και αυτό προφανώς έχει και οικονομικές επιπτώσεις, έχει όμως και πολύ σημαντικές άλλες πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η πολιτιστική διπλωματία είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, soft diplomacy, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε δρόμους, ειδικότερα σε αγορές που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την χώρα μας και να είναι ένας προάγγελος σημαντικών οικονομικών σχέσεων και συνεργειών. Την ίδια στιγμή όμως εντάσσεται και σε ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών που έχουμε ως κυβέρνηση και έχει να κάνει με την περαιτέρω ανάδειξη και προστασία της ελληνικής γλώσσας. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα ελληνικά βιβλία, το ελληνικό βιβλίο που τώρα φτιάχνουμε και το νέο οργανισμό για το βιβλίο, συμμετέχουμε πλέον πολύ δυναμικά σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις και έχουμε εξασφαλισμένη συμμετοχή για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Τρέχουμε παράλληλα ένα πολύ σημαντικό μεταφραστικό πρόγραμμα ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε πολύ περισσότερο σε ξένες αγορές τους Έλληνες συγγραφείς, λογοτέχνες, πεζογράφους και ποιητές. Άρα το κομμάτι της πολιτιστικής διπλωματίας είναι σημαντική προτεραιότητα της κυβέρνησης και για την ανάδειξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, αλλά και, όπως είπα, στρώνει τον δρόμο για σημαντικές οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κυρανάκη, τα όσα πολύ σημαντικά καταγράφει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μετά σχηματισμού, θα έλεγα, απαιτούν ουσιαστικά και μια αλλαγή κουλτούρας και δεξιοτήτων στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή, πόσο γρήγορα προλαβαίνει η ελληνική κοινωνία να αφομοιώνει αυτές τις αλλαγές και να χρησιμοποιεί ορθά τα εργαλεία. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε κάποια στοιχεία εξαιρετικά ενθαρρυντικά με την πρώτη φάση που, όπως είπαμε, είναι πιο απλή. Θα επενδύσει αποφασιστικά η ελληνική πολιτεία στο κομμάτι των δεξιοτήτων. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συζήτηση διαγενειακή. Είναι μια συζήτηση η οποία αφορά και κατηγορίες επαγγελμάτων, κατηγορίες και κλάδους επιχειρηματικότητας. Προφανώς υπάρχουν κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας οι οποίες επιζητούν πιο γρήγορη ψηφιοποίηση. Έρχονται πάρα πολλές επιχειρήσεις στο Υπουργείο μας, μεγάλοι κλάδοι, ασφαλιστικές, τράπεζες, τηλεπικοινωνική παρόχη και μας ζητούν, για παράδειγμα, να επεκτείνουμε το Know Your Customer και για δικές τους λειτουργίες. Να μπορεί δηλαδή ο πολίτης μέσω του wallet ουσιαστικά να εξουσιοδοτεί μια τέτοια μεγάλου scale επιχείρησης, απλά να μην διαχειρίζεται τα PDF, να μην διαχειρίζεται πιστοποιητικά, να μην διαχειρίζεται πλεονέγγραφα. Απλά πολλές να εξουσιοδοτεί ότι ξέρεις ο τάδε πάροχος ενέργειας θα διαχειριστεί και λογαριασμό σε αυτά τα δεδομένα. Την ημερομηνία γέννησής, το αφημί σου, αργότερα τον προσωπικό αριθμό, κάποια άλλα στοιχεία. Να φύγουμε από την εποχή δηλαδή της απλής διακίνησης PDF, ακόμα και αν γίνεται ψηφιακά. Προφανώς υπάρχουν κάποιες άλλες κατηγορίες οι οποίες προσαρμόζονται. Όμως συνολικά θεωρούμε ότι η μεταρρύθμιση του wallet που έρχεται με τη νέα χρονιά θα δώσει κατανόηση στον μέσο πολίτη και στη μέση επιχείρηση για το τι δεδομένα διαχειρίζεται ψηφιακά το κράτος για λογαριασμό του. Και ειδικά σε χώρους όπως η υγεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό από το My Health Hub, για παράδειγμα, το οποίο θα διαχειρίζεται πλέον αποτελέσματα εξετάσεων αιματολογικών, απεικονιστικών κλπ. Να ξέρει ο ασθενής ότι πριν πάω σε έναν γιατρό, εξουσιοδοτώ ψηφιακά το γιατρό ή την κλινική για το ποιες εξετάσεις του δίνω εγώ την δικαιοδοσία να μπορέσει να τις δει με το χρόνο του και να παράξει ενδεχομένως μια προσωποποιημένη θεραπεία. Άρα λοιπόν, μην έχουμε στο μυαλό μας την εκπαίδευση των πολιτών ως μια διαδικασία, ας πούμε, πανεπιστημιακή. Είναι μια διαδικασία η οποία περνά μέσα από τη χρήση των εφαρμογών. Όσο πιο φιλικές είναι οι εφαρμογές και όσο πιο μεγαλύτερη κατανόηση δίνει στον πολίτη μέσα από αυτές τις εφαρμογές του τι δεδομένα διαχειρίζεσαι, τόσο πιο γρήγορα θα είναι και η εκπαίδευσή τους. Σας ευχαριστώ. Περνάω με αυτό στον κύριο Σενετάκη, με την ελπίδα ότι και κάποια από τα εργαλεία θα συμπεριλαμβάνουν λίγο και το κομμάτι των skills for growth, όπως λέμε, των αναπτυξιακών δεξιοτήτων, που αναμφίβολα, κύριε Κρανάκη, είναι και ψηφιακές οι δεξιότητες που θα χρειάζεται να έχει το επιχειρήν όλο και περισσότερο. Για να δούμε, κύριε Σενετάκη, αν υπάρχουν καλά νέα στο κομμάτι των έξυπνων εργαλείων το επόμενο διάστημα. Είτε αυτό θέλετε να φωτίσετε τον επόμενο χρόνο, είτε το βάθος της τετραετίας. Δηλαδή, ποια θα είναι τα εργαλεία εκείνα που θα δώσουν όθηση το οικοσύστημα. Κοιτάξτε, το βασικό εργαλείο είναι η χρηματοδότηση. Ένα από τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι έχουμε εδώ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι το κομμάτι του funding, τα ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία δίνονται στην τράπεζα για να επενδυθούν. Εκεί βλέπουμε μια σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια και αυτή τη στιγμή λειτουργούν, έχουμε 20 venture capitals σε λειτουργία, σε ισχύ και στο άμεσο επόμενο διάστημα θα είμαστε γύρω στα 25 με 700 περίπου εκατομμύρια από την Ευρώπη και 2 δις περίπου στο σύνολό τους, δηλαδή μια αναλογία 1:3, 1:4 περίπου μόχλευση ευρωπαϊκών χρημάτων. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δείχνει και την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι που θέλουμε να πετύχουμε, γιατί κοιτάξτε, λέμε ότι ο στόχος μας είναι το να αυξήσουμε το 1,5% το ποσοστό του ΑΕΠ στην έρευνα και την ανάπτυξη. Όμως εκεί πρέπει να διαφοροποιήσουμε και το στόχο μας. Η δική μας επιθυμία είναι αυτό να προέρχεται από ιδιωτικά χρήματα. Όσο λοιπόν μεγαλώνει και ήδη τώρα έχει περάσει παραπάνω, είναι 1,5 περίπου δις τα ιδιωτικά χρήματα τα οποία επενδύονται με τους νόμους και τα κίνητρα τα οποία περιέγραψε και ο Χρήστος Δήμας, τα οποία εισάγαγαμε στην ελληνική νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε και να δημιουργήσουμε μια τέτοια κουλτούρα και επιχειρηματικότητας, αλλά και επιχειρηματικότητας που επενδύει στην έρευνα,
προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε. Δεν είναι μόνο δηλαδή να αυξήσουμε την χρηματική δαπάνη, η οποία, να πω εδώ ότι σαν ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες πάει πολύ καλά, είναι αρκετά υψηλή. Εκεί που υστερούν πολύ είναι στο business κομμάτι των επενδύσεων, που αυτό πρέπει να το αναπτύξουμε πάρα πολύ. Και αν αυτό το καταφέρουμε, θα δείτε και όλα αυτά τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε, να τα συμπαρασύρει και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Γιατί βεβαίως για να αυξηθεί όλο αυτό θέλουμε skills, άρα πρέπει να προηγηθεί και η εκπαίδευση και το σχολείο για να αυξηθούν οι δεξιότητες των πολιτών. Νομίζω ότι τα όσα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα συντείνουν στο ότι όσο παραπάνω αναδεικνύουμε την επιτυχία που έχει καταγραφεί, και ας την πούμε και συγκριτική, από εκεί που ήμασταν, το που από πάμε, εκεί, μπράβο, η δυναμική της ανάπτυξης και ευκαιρίες που γεννιόνται είναι πάρα πολύ μεγάλες και από μόνες τους πρέπει να τραβάνε το επιχειρηματικό ενδιαφέρον, κύριε Σανετάκη, ακριβώς όπως φωτίσατε, ότι είναι και η ώρα τα ιδιωτικά κεφάλαια να κάνουν step up. Έτσι, και ένα σύντομο σχόλιο για την χρηματοδότηση, για να σας δώσω και την πάσα, είναι ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο που χρειαζόμαστε περισσότερα κεφάλαια, γιατί έχουμε αρκετές startups οι οποίες χρειάζονται πια μεγάλα ποσά, όχι της τάξης του 1 έως 3 εκατομμύρια, αλλά της τάξης του 15 με 20 εκατομμύριων. Οπότε εκεί πρέπει να δημιουργήσουμε καινούργια εργαλεία για να μπορέσουμε να πάμε και στο επόμενο level, ώστε και η αύξηση αυτή να είναι εκθετική. Κύριε Υπουργέ, αν συμφωνείτε, προτείνω ότι αυτή είναι η ιδανική πάσα για τα ιδιωτικά κεφάλαια να περάσει. Τον κύριο Σαρίκα εντάχει να φωτίσει αυτή τη διάσταση του ιδιωτικού κεφαλαίου και να περάσουμε σε ένα γρήγορο κομμάτι. Να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Μάξιμος, αν μου επιτρέπετε, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά το AI που είναι σε κάθε συζήτηση αυτών των συνεδρίων, έχει απόλυτο δίκιο ο Μάξιμος ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν στην έρευνα. Αυτό δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά σε public funds. Και πρέπει να ξέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις ότι εφόσον επενδύουν στην έρευνα που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα εξωστρέφειας να εξαχθεί προϊόν και να μπορέσει η χώρα πραγματικά να καινοτομήσει και να δημιουργήσει υπηρεσίες οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από όλο τον κόσμο. Αλλιώς δεν γίνεται. Μόνο με κρατικά χρήματα, κρατικοδίαιτο AI δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί κάνω κι εγώ λίγο κατάχρηση του χρόνου και λέω ότι στην Ελληνική Ένωση Επιχειρηματίων, με το άλλο καπέλο που είμαι Γενικός Διευθυντής, λέμε συνέχεια ότι πού έχουμε ελληνική τεχνογνωσία, πού μπορούμε να παράξουμε επεραξία με τα ελληνικά μυαλά, να το χτίσουμε όσο πιο σωστά μπορούμε, να το βάλουμε πάνω σε μια τεχνολογική πλατφόρμα και να κάνουμε απόβαση. Να ανοίξουμε στις ξένες αγορές, ουσιαστικά εξάγοντας Ελλάδα μέσα από μια αλυσίδα η οποία φέρνει την υπεραξία πίσω στη χώρα μας. Dear Mr. Sarikas, I'm passing to you. A lot of passes have come to you. I'm switching to English because I know you just landed from London and all this jargon and technical language that you use is much more convenient that we do the discussion in English. It remains the case? Yeah, absolutely. Okay, you have a short presentation, and I trust it's been loaded. So, very quickly, what is Brook Street? What's your lens? What are you looking at? Well, first of all, thank you for inviting me, and congratulations to the ministers. The reason I speak in English is threefold. First, doubt to confuse my Greek with my English. Second, we have 300 people around the world watching this live. So it's better for them. 2,500 already. Well, I'm talking about our contribution in that. Just to say. So we would like them to see the presentation if they can in English. And third, our AI chatbot is recording this, funny enough. So what is Brook Street? Very simple, and to go to the meat of the discussion, we're an investment platform, and we do three things different. The first is exclusively private capital. And that gives us the flexibility to invest in everything we want, from debt to equity and everything in between. Second, Minister Dimas said about research and growth, Erevna και Kinotomia και Anaptics. We research the sectors we went to invest and then we find the assets. We don't start the other way around. We may take a year to create an investment thesis. And third, we are 100% these days supported by AI, coming back to your digital transformation. And I really look forward to the announcement, because we want to leverage every cutting technology out there for the benefit of our investors, our investees, and for our managers. To go back to what the minister says about exostrefia and effectively attracting products, we invested in Greece, and I have a little sample across some of our investments in companies from Greece that serve clients worldwide. I flew from Heathrow Airport, and Terracom from Ioannina actually manages the workforce of Heathrow Airport. We have also companies which are Greeks that went abroad,
that now have set up companies in the UK or the US. We have a couple of examples from the USA, from the UK, and now they sell back to Greece. And third, we have examples of companies who actually were set up in Singapore, who have products in the UK, selling to Greek clients. So there is a very fantastic ecosystem that is being built by Greeks worldwide. And we have to say that many of the companies are from Elevate Greece. Actually, yes. All the Greek companies, Nanofoskis, Elise Robotics, Terracom, and Yodivo, there are companies that came from the startups. I'm one of the judges of Elevate Greece as well. And I congratulate of this effort. It's the first time we have a registry that we can really understand the ecosystem. And I think it's a phenomenal effort. And all together, the Hellenic Initiative, Endeavor, ourselves, the Greek funds, Taneo in the old days, Equifund, this is the fourth generation of funds, as I understand it, right? We had the Taneo, then we had the first with J. Catalyst, the first funds, then we had the Equifund, and now we live the fourth generation of Greece. And when I first did the deal in Greece in 2016, we made 57 times money out of this country. That's the reason we targeted it as an investment thesis. Right now, the valuation, you said, is 10 billion, but I can guarantee you it's far more than that. But there's a lot of companies that we do not know. We invested with the CIA, the fund of CIA Zicutel, on a company called Behavioral. I'll come to you one second. We never knew that the founder was a Greek guy called Alex from Harvard. There is a lot of talent out there. So, Omire, you told us who you are. You told us how and why you invest. And as they say in English, money talks. Everything else walks. So you've done a great work. What's in the cards with AI? You seem to grin a lot when Minister Kiranakis referred to the AI chatbot, and I understand you have a breakthrough to share, which is that you said an AI bot is recorded. We'll pass to that. So if I had a couple of slides to show that we see the gap, by the way, in the scale-up gap that you mentioned, exactly that. What we have done with the European money, we started startups, and then we had the large funds. Some of the very prestigious Greek bankers started mega funds in Greece. I know Apostolos announced for 250, Mr. Karamouzis, et cetera. But I think it'll be very big funds, like BC Partners, CVC Partners, that they are investing in Greece very heavily. Where is the gap? Is in the middle. And there's a huge project in Europe, which I know you're aware, the Scale Up Europe, because we create startups here with European money, but then we sell them to the Americans or the Chinese or worldwide. And I think that is our challenge. And in the concept of going back to the AI, exactly like the minister said about all this paperwork, in the fund community, I think we pay about 25 people to change papers between them for other regulations. 150 documents go through my desk. Wherever that's the FCA, the regulatory body, the accounts, the audits, the statements, everything we report to investors, it was nonsense. So we said there has to be a better way to do that. And the better way was for us, first, experiment with chatbots, that now we have three, we're gonna go to eight, and we have an LP chatbot for our investors, our limited partners, so they can ask anything they want about our assets. We have an investment chatbot when somebody invests, one of our managers, to go and say, are my criteria, what's a deviation from where I want it to be to what's presented to me? We're creating a portfolio bot that we're going to implement diversity and inclusion criteria, ESG criteria, and all our performance metrics, how much I'm deviating budget versus actuals. And we're doing quite a few number of innovations. And then we said, okay, the interaction with the bots are cool, but why do we go to avatars? So now we imported avatar technology, which will link with the bots. And the idea is next week in our open house in London, we're going to present digital avatars discussing with our investors. That we think is the future. And Omire, you will start with the concluding remarks, and I will then ask each of the ministers, what's your vision from Greece, coming from London, coming here to present these amazing investments and plans? What's the plan for the future? What do you see? Well, obviously filling the gap, we figured that out. I think exactly what you said. We see the future in the start. I mean, Greece produced amazing entrepreneurs because they were resilient. I came from London when during the crisis, Greeks were the powerhouse that actually made it. And the startup, I mean, the unemployed mathematician, 5 years later, became the startup data scientist. So we have a resilience built in within our ecosystem. We believe in tech, and we believe not only of the talent of the Greeks here, but the talent of the Greeks which are out there. And we believe we can bring them back. And for us, the key issue, and there's a $4 trillion in the game there, is the intersection of technology in every sector we are great. Hospitality tech, shipping tech, transformative. We have gone into industrials. We invest into the larger platforms in robotics in Greece.
B2B fourth industrial revolution. And where is our natural geopolitical advantage? Renewable energy sources. I think that will be the biggest game that will come out of Greece, the intersection of digital transformation and Greek transition. Thank you. Mr. Sarikas, thank you very much. Thank you for keeping the time as well. Σε εσάς έρχομαι, κύριε Δήμα, αν θέλετε το σχόλιο, αλλά μέσα στο σχόλιο θα εντάξετε και θα κλείσετε με αυτό εσείς. Το σχέδιο νόμου για τα οπτικοακουστικά μέσα, μάλιστα χάρηκα πολύ γιατί είδα και κάποιους από τους επενδυτές στην κινηματογραφική βιομηχανία, στη βιομηχανία του θεάματος εδώ μαζί μας σήμερα στο CEO Initiative. Το σχέδιο νόμου αυτό έρχεται και πατάει, νομίζω, σε ένα αρκετά πετυχημένο αρχικό πλάνο με το rebate και το πάει παρακάτω. Αυτό και τα σχόλιά στον κύριο Σαρίκα για να κλείσουν εκεί οι μεγάλοι συνάδελφοι. Το σχόλιο μου στον κύριο Σαρίκα αρχικά. Πρώτον, χαίρομαι που έχετε επενδύσει σε πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις και ειδικά του Elevate Greece. Και νομίζω ότι ένας άλλος χώρος στον οποίο η Ελλάδα έχει παγκόσμιο πλεονέκτημα, ναι, αναφερθήκατε πολύ σωστά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα σας έλεγα και ο πολιτισμός. Και το συνδέω με αυτό που έλεγα πριν, ότι στον πολιτισμό είμαστε παγκόσμια υπερδύναμοι. Άρα το να συνδέσουμε τις νέες τεχνολογίες, τα κεφάλαια που υπάρχουν με τον πολιτισμό, αναφερθήκατε ως με στα avatar. Γιατί να μην δημιουργήσουμε avatar με αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι συνομιλούν με εμάς, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη ή ακόμα μας περπατάνε στην αγορά, στην αρχαία Αθήνα, στην αρχαία Νεμαία, δίνουν απλώς μερικές ιδέες, πράγματα τα οποία ήδη κάποιοι προσπαθούν να υλοποιήσουν. Όσον αφορά το σχέδιο νόμου, η χώρα μας είχε δύο φορείς που χρηματοδοτούσε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Και αναφέρομαι στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και στον ΕΚΟΜΕ. Το αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρχει μια ενιαία εθνική στρατηγική στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών. Την ίδια στιγμή, το τελευταίο χρόνο, βλέπουμε ότι έχει ανοίξει συζήτηση στην παγκόσμια οικονομία του θεάματος και των δημιουργικών βιομηχανιών όσον αφορά τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και της σχέσης του με τα πνευματικά δικαιώματα. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει την απόφαση και προχωράμε στην ίδρυση ενός νέου φορέα. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι η συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και ειδικότερα με τον Κωνσταντίνο τον Κυρανάκη ήταν και συνεχίζει να είναι άψογη, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν φορέα που θα χαράζει πολιτική στα οπτικοακουστικά μέσα, Creative Greece θα λέγεται, να έχουμε ενιαία στρατηγική, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε τις ελληνικές παραγωγές στον χώρο των κινηματογραφικών παραγωγών και των τηλεοπτικών παραγωγών, αλλά να προσελκύουμε και ξένες παραγωγές να έρχονται εδώ πέρα, ώστε να έχουμε την προστιθέμενη αξία αυτών των παραγωγών. Σε ένα πάντοτε οικονομικά βιώσιμο μοντέλο. Κύριε Δήμα, μας δώσατε κι εσείς άλλο ένα πίλαρ πολύ σημαντικό να σου δείξουμε. Το Creative Greece, δεν είμαι το Elevate Greece, δεν είμαι τις πρωτοβουλίες και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που σύντομα θα έχουμε το AI Chatbot. Δύο σχόλια κλεισίματος, κύριε Σενετάκη, πρώτα από εσάς, αν θέλετε, από τις πάσες ίσως που είχατε και από τον προκάτοχο και τον κύριο Σαρίκα. Αφού κάνω ένα χιουμοριστικό σχόλιο, γιατί βλέπω μπροστά μου τον κύριο Άδωνη, ο οποίος είναι ο πρώτος πολιτικός νομίζω που έκανε ομιλία μέσω Avatar, να του πω ότι θέλω να ρωτήσω ποιος του το έκανε, διότι θα το χρειαστούμε σε εκλογές, πρέπει να είμαστε παντού και ίσως μπορούμε να μείνουμε λίγο σπίτι αφού φτιάξουμε τα Avatar. Ήθελα να ρωτήσω λίγο πόσο κοντά βλέπετε αυτό το οποίο χαίρομαι που διαπιστώνετε κι εσείς και συγκλίνουμε ότι υπάρχει αυτό το κενό πλέον στο πιο mature level για τις startups. Πόσο κοντά βλέπετε η επενδυτική κοινότητα να μπορεί να έρχεται να βάζει σε μια εταιρεία 15-20 εκατομμύρια και αν αυτό επηρέασε και η επενδυτική βαθμίδα. Δημοσιογραφικά, κύριε Σαρίκα, μονολεκτικά. Ναι. I think there's a huge opportunity and the problem we need to solve is that the world is global but the regulation and the tax breaks are local. Okay. So if you want a Greek company to attract the national investors to America, you need to go there. In the UK, where I come from, they have venture capital trusts. In fact, in 2 weeks, we are the British ambassador funds from Greece and startups in Greece in an event in the UK. And I think the major gap in Europe is right now the scale-up gap, not necessarily the late-stage scale-up, which Americans call the 100 million plus. Okay. I think the Series A and B lacks in Greece right now, yes, and in Europe overall.
they all look to America for that gap. And since America closed doors, we now need to bring it in-house. Okay. Θα κλείσω με μια ανατρεπτική ερώτηση κλεισίματος στον κύριο Κυρανάκη. Χωρίς υπερβολή, υπήρχε ένα τρομερά θετικό feeling για το πάνελ που είχαμε σήμερα. Και υπήρχε μια τρομερά θετική αίσθηση για την τριάδα που έχω στα δεξιά μου, πέραν του κύριου Σαρίκα, των τριών ανθρώπων που είναι doers, είναι κοντά ηλικιακά, κάνουν πολλά. Αρχίζει να αλλάζει κάτι και στον τρόπο που διοικείται η χώρα που μας δίνει αυτή την αισιοδοξία. Είμαστε και συμπέχα στο μπάσκετ, πέρα από τα υπόλοιπα. Πολύ σημαντικό. Dream team. Θα σας πω, καταρχάς να προειδάσω λίγο το φίλο μου, το Μάξιμο και το Χρήστο, ότι τις επόμενες εκλογές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, ότι όλα αυτά τα avatar που έχουν στο μυαλό τους ως κάτι πολύ, πολύ χρήσιμο για προεκλογικούς σκοπούς, να είναι έτοιμοι να δουν με free ή πολύ φθηνές εφαρμογές, να δουν τα πρόσωπά τους και ακριβώς τον τόνο της φωνής τους και τις εκφράσεις τους, να ανεβαίνουν στο διαδίκτυο με AI-generated πρόσωπα, τα οποία μπορεί να λένε κάτι τελώς διαφορετικά. Μπορεί να δείτε τον κύριο Σανιτά για να λέει «Ζήτω ο ΣΥΡΙΖΑ», ας πούμε. Okay. Είναι μια... θα είναι σίγουρα μια τεχνολογική δυνατότητα. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί μας ψηφίζουν, μας ενδιαφέρει ήδη, ψηφίζουν. Ήδη είναι. Απλά εξελίσσεται. Θεωρούμε ότι σε 6 μήνες από σήμερα οι δυνατότητες θα είναι εκθετικά μεγαλύτερες από σήμερα. Σίγουρα στις επόμενες εκλογές το AI θα παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Άρα, ναι, στις δυνατότητες υπάρχουν απεριόριστες ιδέες οι οποίες συνοδεύουν όλη αυτή την τεχνολογική επανάσταση, αλλά πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και να γνωρίζουν και οι επιχειρήσεις ότι υπάρχουν και ρίσκα τα οποία είναι υπαρκτά. Τώρα, για να κλείσουμε, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι Έλληνες CEOs, ειδικά της νέας γενιάς, έχουν μια εξαιρετική δυνατότητα αυτή τη στιγμή όλο αυτό το ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος είναι ένα εξαγώγημο προϊόν. Εμείς, ξέρετε, πηγαίνει το σύνολο της κυβέρνησης και το ξέρουν και οι προκάτοχοί μου καλύτερα από μένα. Οι άλλες κυβερνήσεις έρχονται και ρωτάνε τι είναι αυτό που κάνατε καλά στην Ελλάδα, πώς μπορούμε και εμείς να αντιγράψουμε τις πρακτικές σας. Πείτε μας πώς ψηφιοποιείς αυτή τη διαδικασία για να αντιγράψουμε και εμείς. Άρα υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν στο μετασχηματισμό, να εξάγουν υπηρεσίες και σε άλλες χώρες Ευρώπης. Άρα είμαστε σύμμαχοι σε αυτό. Πρέπει οι συνέργειες να είναι υγιείς και ξανά να μην πάμε να χτίσουμε μια κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα πάνω στις ψηφιοποιήσεις. Υπάρχει ευκαιρία για να δείξουμε το πραγματικό πρόσωπο της Ελλάδας, το οποίο είναι δημιουργικό και γεμάτο ταλέντο. Σας ευχαριστώ και κύριε Ευθυμίου, πάρα πολύ. 20 δευτερόλεπτα μόνο. Ζητώ συγγνώμη. Απλώς επειδή βλέπω και εγώ τον Άδωνη Γεωργιάδη. Απλά ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι που θα μας μαλώσει. Γιατί όλοι τον αναφέρετε και όλοι τον πιέζουμε χρονικά πάρα πολύ. Είναι πάσα. Οφείλω να πω ότι πολλά πράγματα για τα οποία συζητήσαμε τώρα έγιναν όταν ήταν Υπουργός Ανάπτυξης ο Άδωνης Γεωργιάδης και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έτσι. Σωστό. Με αυτή την μπάσα, λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είστε και παίκτες του μπάσκετ. Θα την πιάσει, ελπίζω, και θα μας συγχωρέσει. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.